Είναι μια μεγάλη στιγμή για ένα πανεπιστήμιο η αναγόρευση. Είναι πολύ σημαντική στιγμή. Και γενικώς όσο περισσότερος κόσμος, τόσο μεγαλύτερη η αποδοχή. Για πάμε ένα βήμα πιο κάτω. Το βήμα πιο κάτω είναι ότι πριν από 2 χρόνια, 2,5 στη Χάγη, μας ζητούσαν οι δικαστές για να μπορέσουν να στηριχτούν σε μία ανεξάρτητη πηγή γύρω από την περιγραφή του διστόμου ένα βιβλίο που να υπάρχει αγγλογαλλικό και το οποίο ή γερμανικό και το οποίο να έχει γραφτεί από τρίτους επιστήμονες, σοβαρούς ανθρώπους πάνω στα θέματα της σφαγής του διστόμου από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου. Και ομολογώ ότι ήταν τεράστια η έκπληξη όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν ελάχιστα, τα περισσότερα κείμενα ήταν προσωπικές αφηγήσεις και μαρτυρίες ανθρώπων και δεν υπήρχε μια καταγραφή στην οποία θα μπορούσαμε να στηριχτούμε. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η μεγάλη αγωνία. Ευτυχώς, σε ό,τι αφορά το δίστομο αλλά και τη μάχη της Κρήτης και άλλα θέματα, υπάρχουν εκθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχει μια φοβερή έκθεση για το θέμα του διστόμου, για παράδειγμα, που κατέγραψε εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, που μπήκε στο χωριό του διστόμου και περιέγραψε ο ίδιος αυτά που αντιμετώπισε. Αυτό τελικά χρησιμοποίησαμε στο δικαστήριο και αυτό αναφέρουν και οι δικαστές. Αυτό με οδηγεί στην πολύ σοβαρή σκέψη, την οποία διατυπώνω εδώ και 3 χρόνια. Ότι πρέπει οπωσδήποτε σοβαρά, αλλά πολύ σοβαρά, φορείς, θεσμοί στην Κρήτη, όπως είναι το Πανεπιστήμιο, όπως είναι η Βικελαία Βιβλιοθήκη, να τρέξει έρευνα τεκμηρίωσης επιστημονικής από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου, απαντώντας σε διάφορες απόψεις που εκφράζονται κατέρωθεν για όλα αυτά τα ζητήματα, για τη μάχη της Κρήτης, για το τι υποστήριξαν οι Γερμανοί, για να αποφύγουν καταδίκες, τι υποστήριξαν Νέο Ζηλανδοί, οι Μαωροί, γιατί ήταν πάρα πολλοί, τι υποστήριξαν Βρετανοί, να καταγραφούν αυτά και να απαντηθούν σοβαρά. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει. Κυρία Μαρούδα, ρωτούν κάποιοι ακροατές εδώ, Γιώργο λέει, γιατί δεν αλλάζεις θέμα, να πάμε στην καθημερινότητα της επικαιρότητας της οικονομίας, και προσπαθώ να τους πω με κάθε τρόπο ότι αυτή είναι η επικαιρότητα, διότι το τι γίνεται γύρω από αυτή την υπόθεση ουσιαστικά έχει σχέση με το αν αυτή η χώρα αρθρώνει λόγο κυρίαρχο ως εταίρος, σύμμαχος, αλληλέγγυος ή αν λειτουργεί ως προτεκτοράτο. Καλά, ως προτεκτοράτο δεν λειτουργούμε με τίποτα, ακόμα και αν έχουμε μια αίσθηση τέτοια αυτή την περίοδο λόγω επιλογών της κυβέρνησης, έτσι. Δεν είναι άμυρη ευθυνών. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Προτεκτοράτο δεν είμαστε, είμαστε μια ανεξάρτητη χώρα, έχουμε άποψη, έχουμε θέσεις. Άλλες φορές τις παρουσιάζουμε σοβαρότητα, άλλες όχι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όλα τα θέματα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ των δικών μας θέσεων. Δηλαδή ακόμα και η χθεσινή αναγόρευση, προχθεσινή, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα για να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Και πώς, κρυφίως θα γίνει η συζήτηση? Όχι, τώρα αυτή ήταν η επιλογή. Νομίζω ότι δεν υπήρξε. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα τα θέματα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να γίνεται διάλογος και όχι απλώς να παρουσιάζει ο καθένας την άποψή του με έναν στήρο τρόπο φανατισμένο κτλ. Mm-hmm. Και αυτό αφορά την καθημερινότητά μας. Δεν έχουμε εμάς να μιλάμε, να συζητάμε και να έχουμε μια απαραίτητη απόσταση να βλέπουμε τα πράγματα με μια ψυχραιμία. Πιο ψυχρά. Κυρία Μαρούδα, θέτε ένα. Ψυχρό δεν είναι. Το να έχεις μια απόσταση δεν είσαι ψυχρός. Το να έχεις μια απόσταση απλώς, διατηρείς τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς τη λογική σου. Ωραίο αυτό που είπατε. Θέλω να σας ρωτήσω εντύμως, γιατί θέτεται ένα θέμα ουσιαστικότερο από αυτά που αναφύονταν αυτές τις μέρες. Είπατε ότι επιτέλους ας καθίσουμε επιστημονικά, ερευνητικά, να βρούμε ένα δρόμο. Φέρατε το παράδειγμα του τι συνέβη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αναρωτιέμαι όμως και σας ρωτώ ευθέως, γιατί είστε πανεπιστημιακός. Θα αναθέτατε εσείς ως Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως καθηγήτρια του αν ήσασταν, σε φοιτητή σας να πάει στη Βιάνο αυτές τις μέρες να καταγράψει αυτά που λέτε με τέτοιο κλίμα? Πείτε μου ειλικρινά.
πώς εγώ θα εμπιστευόμουν ως κάτοικος της χαροκαμένης και καμένης Βιάννου έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, γνωρίζοντας τι έχει προηγηθεί με την αναγόρευση του κυρίου Ρίχτερ? Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο γενικώς, όλοι, και όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλοι όσοι είναι στο Πανεπιστήμιο έχουν σοβαρές ανάγκες να ρίξουν γέφυρες στην ελληνική κοινωνία, διότι αυτή την περίοδο χρησιμοποιούμε μόνο την κοινωνία για να βρούμε χρηματοδότες. Αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι να σε εμπιστευτούν, να σε εμπιστευτεί ο απλός κόσμος ότι έχει νόημα η δουλειά που κάνεις για την καθημερινότητά του. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο πρόβλημα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν πάει ένας φοιτητής μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας, οπουδήποτε στην Κρήτη, θα αντιμετωπιστεί με χλεβασμό και με... αναφέρομαι τώρα σε σχέση με αυτά τα θέματα. Έλλειψη εμπιστοσύνης υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι λογικό. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει, να ανατραπεί αύριο το πρωί. Αρκεί να το θέλουμε όλοι. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην Κρήτη, κάνει έρευνα σοβαρή και πρέπει να ρίξει γέφυρες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ποιος ήταν ο σκοπός να γίνει τώρα αυτή η βράβευση, γιατί έχει σημασία προσέγγιση ιστορικών. Εγώ δεν λέω όχι, νομίζω ότι έχει σημασία η προσέγγιση ιστορικών. Έχει σημασία να δούμε την ιστορία, όχι να τη γράψουμε με τον τρόπο που συμφέρει έναν από τους δύο όμως.